24 ώρες το 24ωρο δουλεύουν τα κυνηστικά μηχανήματα για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους στα ορεινά χωριά των Τρικάλων. Τα χιόνια έκανε την εμφάνισή τους και στην Αττική, με έντονο το πρόβλημα του παγετού, κυρίως στα ορεινά του νομού. Το θερμόμετρο στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας έδειχνε θερμοκρασίας κάτω από το 0. Ο υδράργυρος κατέβηκε στους μείον 17 βαθμούς στον Ευρωκόπη, στους μείον 12 στην Ορεστιάδα, μείον 9 έριξε στην Αλεξανδρούπολη και μείον 4 στην Τρίπολη. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν αύριο στην Καστοριά, όπου το θερμόμετρο θα δείξει μείον 8 βαθμούς Κελσίου, μείον 6 στην Καβάλα, μείον 5 στη Θεσσαλονίκη και μείον 6 στην Τρίπολη. Πολύ ωραίο θρίλερ για τους 104 επιβάτες του πλοίου Θάσος 6. Το πλοίο λόγω των δυσμένων καιρικών συνθήκων προσέγγισε τον προβλήτα κατά την προσπάθειά του να καταπλέψει με αποτέλεσμα να πλαγιοδετήσει με τη δεξιά πλευρά του. Οι επιβάτες κατάφεραν να αποβιβαστούν 10 ώρες μετά με τη βοήθεια γερανού, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε και σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.